Εργάζομαι πάνω σε μια ιδέα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Θα πω πολύ σύντομα μέσα στο τηλεοπτικό χρόνο, όπως έχεις πει. Εγώ πιστεύω ότι η πιθανή έναρξη διαπραγματεύσεων για επίλυση, πιθανή σε εισαγωγικά ή χωρίς όπως σας βάρτω, θα πρέπει να συγκλίνει όχι μόνο προς την κατεύθυνση της επιδιωκόμενης λύσης, να μην την περιγράψουμε, αλλά να υπάρχει ταυτόχρονο αίτημα από τους δύο ηγέτες ότι με τη λήξη αυτής της κατάστασης η διεθνής κοινότητα θα φέρει εδώ στην Κύπρο ένα πολύ σημαντικό παγκόσμιο θεσμό. Και με άλλη μια γραμμή να το εξηγήσω. Όλοι οι μεγάλοι διεθνείς οργανισμοί έχουν εγκατασταθεί στη Βόρεια Ευρώπη. Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Βρυξέλλες, έδρα του Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, Διεθνές Δικαστήριο στη Χάγη, το ποινικό, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Στρασβούργο, Ηνωμένα Έθνη στη Γενέβη. Ναι. Χρειάζεται και η περιοχή μας σήμερα ανάλογους θεσμούς που μπορούν να παίξουν ένα ρόλο και στο αίσθημα ασφάλειας των Κυπρίων, αφού μιλώ για εγκαθίδρυση του εδώ με την λύση, αλλά θα παίξει και ένα ρόλο στη μακροβιότητα ή την επιβίωση της Ομοσπονδίας. Ναι. Έχω κάνει πάρα πολλή δουλειά, συναντήσεις με υπουργούς, με πρέσβεις ξένων χωρών, με commissioners. Για ποιο θεσμό μιλάμε τώρα? Και θέλω να μου πείτε πως, αφού κάνατε αυτές τις συναντήσεις, ποια είναι η ανταπόκριση που βρήκατε? Να σας πω. Η ανταπόκριση είναι πάρα πολύ θετική από όλους, συμπεριλαμβανομένου και του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και του κ. Ακιντζή. Αλλά αν αυτοί οι δύο δεν το αναλάβουν στους ώμους τους, δεν ξεκινήσουν μια προσπάθεια νέων συζητήσεων μέσα στο πλαίσιο κουτέρως, όπως και οι δύο έχουν πει πολλάκις ότι το δέχονται, και να καταλήξουν με την κορύφωση της ιδέας ότι κύριε Κουτέρες, με τη λήξη αυτών των διαπραγματεύσεων, εάν θέλουμε να επιβιώσει αυτό το καινούριο πράγμα. Και αφού συζητούμε πράγματι για το αίσθημα ασφάλειας των Κυπρίων, θέλουμε, ναι, τα Ηνωμένα Έθνη να στήσουν και εδώ ένα μεγάλο κομμάτι αυτού του υπερεθνικού οργανισμού. Δηλαδή, να είμαι πολύ καθαρός, Ηνωμένα Έθνη στη Νέα Υόρκη, Ηνωμένα Έθνη στη Γενέβη, γιατί όχι Ηνωμένα Έθνη και σε μια Κύπρο με λυμένο το πρόβλημά της. Ναι. Θα παίξει ένα ρόλο, επαναλαμβάνω, και στο αίσθημα ασφάλειας των Κυπρίων και στη μακροβιότητα της Ομοσπονδίας, αλλά και ένα ρόλο που τον χρειαζόμαστε. Αυτό λέτε ότι θα αποτελέσει ένα επιπλέον κίνητρο, ούτως ώστε οι δύο κοινότητες να συνεργαστούν στα θέματα εξέβρεσης της λύσης του Κυπριακού? Πιστεύω ότι θα παίξει ρόλο, ναι, και για την διαδικασία. Θα είναι προϋπόθεση όμως η επίλυση του Κυπριακού για να μεταφερθεί ένας τέτοιος θεσμός? Και μιλώ για έναν οργανισμό που με τη λύση θα εμπεριέχει και την Τουρκία και την Ελλάδα και την Κύπρο και τους Κυπρίους και την περιοχή. Δεν θα αποκλείεται κανένας. Αλλά τα Ηνωμένα Έθνη, επειδή υποθέτω θέλουν λύση του Κυπριακού, θα πρέπει να κατανοήσουν ότι οι φόβοι που δεν επιτρέπουν την επίλυση ή οι ανησυχίες ή οι υπερβολικές ανησυχίες, όπως θέλει να το βάλει κάποιος, αυτοί θα αμβληθούν μόνο, όχι μόνο με την κατάργηση των εγγυήσεων και του στρατού κλπ, αλλά εάν η διεθνής κοινότητα αποφασίσει να είναι παρούσα εδώ μετά τη λύση του Κυπριακού, για να εκπέμψει την σκέψη ότι η Κύπρος από πρόβλημα μετατρέπεται σε λύση, όχι μόνο για τον εαυτό της, αλλά και για την περιοχή. Ο Νουφρία, δεν είναι τυχαίο που έχουν εγκαταστήσει αυτού τους θεσμούς στη Βόρεια Ευρώπη. Ναι. Δεν τους αρκούσε η ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Όχι. Οι θεσμοί, τα κτίρια τα ίδια, τα μεγάλα κτίρια διεθνικών οργανισμών παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στην εμπέδωση της δημοκρατίας, του αισθήματος ασφάλειας, της μακροβιότητας. Το Βέλγιο θα αντιμετώπιζε πολύ σοβαρά προβλήματα επιβίωσης της Ομοσπονδίας του, αν δεν ήταν εκεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ναι. Χρειαζόμαστε και εδώ, αλλά πρέπει, επαναλαμβάνω, Αναστασιάδης και Ακιντζή, που ήταν θετική στην ιδέα μου, πάρα πολύ θετική, οφείλω να το πω, δεν ήταν ενδιαφέρουσα η ιδέα, διότι καταλαβαίνεις όταν κάποιος σου πει αυτό που λες είναι ενδιαφέρον, και άλλο αν το κατανοεί πλήρως. Πιστεύω ότι αν προτείνουν και οι δύο έναρξη διαπραγματεύσεων υπό το πλαίσιο που έχουν και οι δύο πει ότι το αποδέχονται, θα πρέπει να πούν ότι με την λήξη του, κύριε Κουτέρες, χρειαζόμαστε και αυτό το λειτουργία ενός τέτοιου. Σε αυτό τον τομέα απάντησα προθυγώς ή όχι στο ερώτημα τι κάνω, γιατί δεν είναι το αξίωμα που σου επιβάλλει εργασία, αλλά η πίστη σου. Αλλά θέλω να πω το εξής. Έχω κάνει βουλευτή στην Κύπρο, ευρωβουλευτής. Μπήκα στην πολιτική για θέματα Κυπριακού και παιδείας κυρίως. Νιώθω ένα χάσμα, ένα χάος λίγο κάτω από τα πόδια μου, γιατί και τα δύο αυτά θέματα με τόσα πολλά χρόνια δεν τα έχω δει να καλυτερεύσουν. Θα πω ότι πιθανόν και να έχω χειροτερεύσει. Όμως οι αγώνες των λαών και των εκπροσώπων τους δεν πρέπει να πάβουν ποτέ. Πολλές φορές η ιστορία μας εκπλήσει. Δεν ξέρεις ποια στιγμή έρχεται το γεγονός που δεν βλέπεις ποτέ να έρχεται. Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Ναι.
Άρα εσείς με τη λήξη της ιδέας σας αντιλαμβάνομαι ότι συνεχίζετε να εργάζεστε πάνω ακριβώς σε αυτή την ιδέα και θα έχετε στενή συνεργασία με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ή και τον κύριο Ακιντζή. Πώς? Ασφαλώς πρώτα απ' όλα και με το κόμμα μου, το οποίο είναι πλήρως ενημερωμένος για αυτό το πράγμα και υπάρχει όχι απλώς η έγκρισή του, αλλά η σαφή στήριξη και με τους δύο ηγέτες και με όσους άλλους συστρατεύονται και με ηγέτες άλλων κομμάτων. Ναι. Εργάζομαι πάνω σε μια ιδέα που αφορά όλους μας, αφορά την Κύπρο μας, αφορά το μέλλον μας. Η λέξη μέλλον έχει καταντήσει ξύλινη, αγαπητέ μου φίλε. Λέει μέλλον και σου λέει άλλος, τι μας λέει τώρα. Αλλά θέλω να σου πω το εξής για να του αφαιρέσω το ξύλινο του. Πατρίδα δεν είναι κυρίως οι ελιές μας και οι θάλασσες μας, που είναι και αυτό. Πρέπει να ορίσεις το μέλλον ως χώρο γεωγραφικών και να πεις αυτό είναι η πατρίδα μου. Εμένα η πατρίδα μου είναι να είναι εδώ η ανθρωπότητα και το 2120. Εάν είναι εδώ το 2120, τότε σημαίνει ότι επιτύχατε. Σημαίνει ότι εγώ ήμουν πατριώτης. Μάλιστα.